Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη. Έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Καλησπέρα, κύριε Μανατίδη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σήμερα η Κοζάνη γιορτάζει τα ελευθέρια της από τον τουρκικό ζυγό. Μια σημαντική ημέρα. Βέβαια, έγινε κάτω από διαφορετικές συνθήκες λόγω της πανδημίας, χωρίς την παρέλαση. Ωστόσο, ο εορτασμός είναι εορτασμός. Κύριε Μανατίδη, πόσο επίκαιρος είναι ο αγώνας των προγόνων μας σήμερα? Είναι επίκαιρος γιατί πράγματι περνάει συνθήματα. Τα συνθήματα που περνάει είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε και έτσι πρέπει να αγωνιζόμαστε για κοινά ιδανικά, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να έχουμε κοινούς στόχους, να έχουμε αποφασιστικότητα, να παίρνουμε τις αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή και να αγωνιζόμαστε για αυτά που πιστεύουμε ότι προωθούν τα ιδανικά της χώρας και της περιοχής μας. Επομένως, είναι πολύ επίκαιρα όλα αυτά τα θέματα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που απαιτείται όλα αυτά να τα σφυριλατήσουμε και να τα έχουμε μπροστά μας. Κυρία Μανατίδη, αυτά όσον αφορά τα ελευθέρια και πάλι χρόνια πολλά. Ήσασταν το πρωί στις εκδηλώσεις στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Τη μνημόσυνη δέηση, η κατάθεση στεφάνων. Είπαμε χωρίς παρέλαση. Αναμένουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Όπως τουλάχιστον έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Υγείας, θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αρκεί να μην έχουμε πρόβλημα και να μην έχουμε πολλά κρούσματα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρουμε στο νόμο 4837, κύριε Μανατίδη, που λύνει αρκετά προβλήματα όσον αφορά ζητήματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και με τα άτομα με αναπηρία. Θέλουμε, κύριε Μανατίδη, να μας δώσετε το στίγμα του νόμου αυτού για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας πώς οριοθετείται και ποιους, κύριε, αφορά. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μία τομή στα κοινωνικά ζητήματα της χώρας μας αυτό το νομοθέτημα, ο νόμος 4837, όπως είπατε νωρίτερα, γιατί κυρίως εστιάζεται στα παιδιά και στα άτομα με αναπηρία. Επίσης προσπαθάει και αυτά προβλέπει την αποτροπή των φαινομένων κακοποίησης για την προσχολική αγωγή, για την αναδοχή, για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, των εφήβων που διαβιούν σε ιδρύματα. Είναι μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό το σημαντικό, στο κοινωνικό αυτό ζήτημα και γι' αυτό πιστεύω ότι θα συμβάλλει πολύ αποφασιστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και σε διεξόδους που θα πρέπει να έχουν κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Αυτός ο νόμος θα βρει εφαρμογή άμεσα, κύριε Μανατίδη? Ναι, ασφαλώς, εκεί όπου δεν προβλέπεται διαφορετικά. Το καλό είναι ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι έχουν προβλεφτεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για πολλές δράσεις και για την πιλωτική εφαρμογή και επομένως στην πράξη θα δούμε πώς θα ικανοποιούνται οι ανάγκες των συμπολιτών μας και θα ενισχύουμε σιγά σιγά και τους στόχους αλλά και τους πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι. Και είπαμε ότι θα σχολιάσουμε όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Πόσο ουσιαστική είναι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας όσον αφορά τα αφοπλιστικά? Και επειδή άνοιξε μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, τι θα γίνει, κύριε Μανατίδη, αν η Τουρκία χτυπήσει την Κύπρο? Το απευχόμαστε, βέβαια. Το απευχόμαστε, αλλά είναι ένα σενάριο που παίζει. Ορίστε, δεν σας άκουσα καθαρά. Λέω το απευχόμαστε, αλλά είναι ένα σενάριο που παίζει και πρέπει να απαντάμε σε όλα τα σενάρια, όπως και αν δίνονται αυτά. Ναι. Να αξιολογήσω καταρχήν τη συμφωνία. Η συμφωνία είναι πάρα πολύ θετική για τη χώρα μας, καθώς μας κάνει όχι μόνο σύμμαχο, αλλά και να έχουμε κοινά συμφέροντα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και τα στρατιωτικά ζητήματα με την ισχυρότερη πολεμική βιομηχανία της Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία. Προβλέπονται, ειδικά στο άρθρο 2, ειδικές ρυθμίσεις που μιλούν ότι οποιαδήποτε απειλή θα αποτραπεί μέσα από τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας σε όλη την επικράτεια της χώρας. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ισχυρή δέσμευση των δύο κρατών καταρχήν και της Γαλλίας κατ' επέκταση να συνδράμει σε δύσκολες στιγμές που μπορεί να διεκδικήσουν κάποιοι διαφορετικά από τα συμφέροντα τα οποία εμείς έχουμε.
Είναι αυτό πολύ σαφές και ξεκάθαρο. Προβλέπονται επίσης επιτροπές με την συνδρομή των οποίων θα γίνεται ο συντονισμός αυτής της κοινής προσπάθειας είτε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, είτε της άμυνας, είτε στα στρατιωτικά θέματα, και μας βάζει σε μία κοινή μοίρα και πορεία με τη Γαλλία, δηλαδή με την Ευρώπη, και επομένως αυτό ίσως είναι και ένα προμήνυμα να υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες συνεργασίες μεταξύ άλλων κρατών, έτσι ώστε να αναπτυχθεί αμυντικά, επιτρέψτε μου την άποψη, και χωρίς να είναι και δόκιμος ίσως ο όρος, η αμυντική τακτική μέσα από ένα πολυκεντρικό σύστημα. Κύριε Μανατίδη, συνεργασίες πάντα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Σε όλα τα επίπεδα, όπως συνεργασία, έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα και για το καλό της χώρας. Αλλά υπάρχει και μία σιγουριά. Και επαναλαμβάνω, σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μία ασφάλεια, και να πω κάτι που δεν το είπα από την αρχή, αν θυμάμαι καλά, είναι το ότι μία συμφωνία που την υπερψηφίζουν 191 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο θετικά πράγματα έχουν δει σε αυτήν, παρά τις πιθανές αμφισβητήσεις που μπορεί να θέτουν όλοι οι άλλοι, οι οποίοι δεν ψήφισαν αυτή τη συμφωνία. Και κύριε Μανατίδη, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφώνησε με τη συμφωνία. Διαφωνεί με δύο συγκεκριμένα άρθρα της συμφωνίας αυτής, ναι, που δεν προβλήθηκαν όσο θα έπρεπε και δεν έγινε συζήτηση, καθώς εκείνο που έμεινε είναι το 191 και ότι έχουμε μια σημαντική συμφωνία, όπως εσείς χαρακτηριστικά αναφέρατε. Ναι. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να κάνει μια υπέρβαση και να στηρίξει αυτή τη συμφωνία, καθώς τα ερίσματα τα οποία τέθηκαν είτε στο άρθρο 2 είτε στο 18 τέθηκαν ίσως για να ευρεθεί μια αιτία να μην ψηφιστεί. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Εκείνο που προβληματίζει όμως την κοινωνία είναι η ακρίβεια, κύριε Μανατίδη. Τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των αγαθών πήραν την ανηφόρα. Πολλοί αναφέρουν ότι εντάξει, και τι είναι 10 λεπτά και τι είναι 20 λεπτά αύξηση σε ένα προϊόν. Ωστόσο, αν το δούμε συνολικά, η αύξηση είναι μεγάλη. Πόσο μάλλον και στα καύσιμα, όλοι μετακινούμαστε με αυτοκίνητο και είδαμε τις τελευταίες ημέρες ότι πήραν την ανηφόρα οι τιμές στα καύσιμα. Πώς θα αναχαιτήσετε αυτό το κύμα της ακρίβειας, κύριε Μανατίδη? Του να πω ότι αυτή η ακρίβεια έχει τις ρίζες της και έχει εξαπλωθεί παγκόσμια, αυτή η άνοδος δηλαδή των τιμών και κυρίως στην ενέργεια, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση ήδη ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των χαμηλότερων εισοδημάτων, ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των καταναλωτών της ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα η τελική επιβάρυνση με βάση τα παραδείγματα που γνωρίζουμε φαίνεται ότι θα είναι για ένα νοικοκυριό των 300 ή της κατανάλωσης των 300 μεγαβάτ ή των 500 ανά μήνα, κιλοβάτ με συγχωρείτε, ανά μήνα. Νομίζω ότι θα είναι μια επιβάρυνση γύρω στα 2 ευρώ με τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και με όλους τους παρόχους. Το σημαντικότερο επίσης είναι ότι επειδή πράγματι υπάρχει ένα κύμα ανατιμήσεων, το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι είναι και λίγο αναμενόμενο, καθώς μετά το κάθισμα λόγω της πανδημίας αυξήθηκε η ζήτηση και επομένως οι κανόνες προσφοράς και ζήτησης προσαρμόζουν αυτόματα τις τιμές, το καλό είναι ότι ειδικά στα θέματα της ενέργειας και με ελληνική πρωτοβουλία φαίνεται ότι θα συσταθεί ένα ταμείο ενεργειακής υποστήριξης, αν με επιτραπεί η έκφραση, με το οποίο θα μπορούν και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να τίθενται στόχοι μείωσης της ενεργειακής φτώχειας. Είναι και ελληνική πρωτοβουλία, επαναλαμβάνω, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτά όσον αφορά την ακρίβεια, βέβαια είναι ένα θέμα που θα το δούμε και μέχρι πού θα τραβήξει αυτό, ναι, παγκοσμίως, ναι, όπως είπατε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τραβήξει πολύ, πιθανά τους επόμενους 3-4 μήνες, και οι κανόνες ίσως πάλι της αγοράς με την αύξηση της παραγωγής πιθανόν να οδηγήσουν σε πτώση την οποία ευελπιστούμε άλλωστε. Αρκεί να ληφθούν εκείνα τα μέτρα που θα αναχαιτήσουν την ακρίβεια από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Μανατίδη. Από εσάς ήδη έχουν προαναγγελθεί κάποια μέτρα.
Θα δούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας και το χειμώνα, θέρμανση. Επίδομα θέρμανσης δεν θα δοθεί στην Κοζάνη. Ζητάμε και επίδομα τηλεθέρμανση. Θα δοθεί αυξημένο κατά 20% στις περιοχές το επίδομα θέρμανσης. Και αυτό που θέλαμε και πιθανόν να έχουμε και μία κατάληξη είναι η διαφορά στην επιδότηση μεταξύ της κατηγορίας Α με την κατηγορία Β. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι 1,7 φορές. Δηλαδή 70% παραπάνω παίρνει ο κάτοικος της περιοχής μας από τον κάτοικο της Θεσσαλίας. Και να κλείσουμε, κύριε Μανατίδη, με ένα θέμα που πραγματικά και την περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση έρχεται και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ξεκίνησε ένας αγώνας τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους φορείς. Σας βρίσκει σύμφωνο η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ? Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο πιο πριν. Να ξεκινήσω από την γνωστή μικρή ΔΕΗ του 2014 που κάποιοι λέγανε δυστυχώς έπρεπε τότε να δεχθούμε για να έχουμε μια πιο ισχυρή ΔΕΗ τώρα. Να πάμε στο 2018 όπου είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός για την απόσφυση ενός κομματιού της ΔΕΗ. Να πάμε στο διάστημα 11, 12 και μετά το 2016 όπου υπήρχε απόφαση της τότε κυβέρνησης να εκχωρηθεί σε ιδιώτες το 17% που έχει ήδη πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Και ταυτόχρονα το υπόλοιπο 34% ήταν ήδη εκχωρημένο στο υπερταμείο. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο με την κλασική έννοια που το γνωρίζουμε και το οριοθετούμε αυτή τη στιγμή δεν έχει μετοχές, έχει μέσω του υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ. Αν δει κανείς το νόμο 4389 και τους επόμενους νόμους, βλέπει ότι ο ρόλος του υπερταμείου είναι να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την περιουσία, τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ. Στο όσο το δυνατόν καλύτερα συμπεριλαμβάνεται ακόμα και η πώληση συμμετοχών της ΔΕΗ. Επομένως, αυτά ήταν προδιαγεγραμμένα. Και τώρα πάμε στο τώρα. Εγώ συνηθίζω και λέω ότι μας ενδιαφέρει η ΔΕΗ, αλλά πρωτίστως η περιοχή. Επομένως, η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση η οποία έχει πάρει τις αποφάσεις της ως επιχείρηση με βάση ένα επιχειρησιακό σχέδιο, οπωσδήποτε, να επεκτείνει τις δραστηριότητες προς όφελος της ισχυροποίησής της. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι αυτή η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου θα οδηγήσει και σε αύξηση θέσεων εργασίας καθώς θα ομιλούμε για μια ΔΕΗ η οποία θα είναι ισχυρότερη, η οποία θα έχει επεκταθεί και η οποία θα έχει κάνει και επενδύσεις στην περιοχή μας, βέβαια με την μορφή των... Κυρία Μανατίδη, η απάντηση επίσης. Mm-hmm. Κυρία Μανατίδη, ναι, ξέρετε τι λένε τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν υπήρξαν άλογη ενημέρωση. Να, τώρα εσείς πολύ ωραία μας τα λέτε. Πώς ακριβώς είναι η κατάσταση, η πορεία της επιχείρησης, τα νέα δεδομένα. Δεν έπρεπε να προϋπάρξει ενημέρωση των πολιτών, των εργαζομένων και μετά να ανακοινώσει την απόφαση αυτή στο ΔΣ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου? Κοιτάξτε, πρώτα προηγείται, δεν μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες, οι κοινωνικοί εταίροι, αν δεν ενημερωθούν πρώτα οι μέτοχοι. Επομένως, πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτό, χωρίς να ξέρω πολλές λεπτομέρειες, αυτό εκτιμώ ότι έχει γίνει και αυτό εμείς γνωρίζουμε και αυτό συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν 5 μέρες. Με βάση αυτή τη συζήτηση, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία. Έχω μιλήσει ήδη με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, ο οποίος είναι ανοιχτός να γίνει αυτή η συνάντηση, να μας εξηγήσει το σκεπτικό και πού στοχεύει επακριβώς η ΔΕΗ με αυτή την ενέργεια. Καταρχήν, μια ενέργεια που στοχεύει στο μεγάλωμα της ΔΕΗ, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μας βρίσκει καταρχήν σύμφωνος. Γιατί εμείς θέλουμε μια μεγάλη, μια ισχυρή ΔΕΗ. Και αυτό το θέμα είναι θέμα μετόχων καταρχήν. Είναι όμως και θέμα της κοινωνίας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος της ΔΕΗ με χαρά αντιμετώπισε μια τέτοια πρόταση που αποφασίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο άλλωστε να ενημερώσει το σκεπτικό με το οποίο έγινε αυτή η πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που όμως για να υλοποιηθεί θέλει και την σύμφωνη γνώμη των βασικών μετόχων. Και να πω, για να μην πω περισσότερα γιατί πολλά θα μπορούσα να πω, είναι το ότι η απάντηση σε όσους λένε ότι ξεπουλιέται η ΔΕΗ δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα, γιατί αυτό δεν έγινε όταν ανέλαβε το 2019
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη ΔΕΗ, που η μετοχή της, αν θυμάμαι καλά, ήταν 1,3 ευρώ και η χρηματιστηριακή αξία ήταν 300 εκατομμύρια, όταν αυτή τη στιγμή έχει φτάσει πολύ ψηλά και επομένως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα ασφαλώς. Ό,τι γίνεται, γίνεται για να ισχυροποιηθεί ο άξονας ενέργειας στη χώρα μας που λέγεται ΔΕΗ και μέσα από αυτό να καρποθούν και οι πολίτες το ωφέλη που μπορεί να έχει αυτή η ενίσχυση του φορέα. Και βέβαια μιλούμε για μια ΔΕΗ που οι μονάδες έχουν κλείσει ή οριστικοποιείται το κλείσιμό τους. Επομένως μιλούμε για μια ΔΕΗ που μέσω της ΔΕΗ ανανεώσιμες έχει στην περιοχή μας τα μεγάλα φωτοβολταϊκά της και τη μονάδα 5 και τα 2 υδροελεκτρικά. Έχουμε λοιπόν μια ΔΕΗ χωρίς λιγνίτη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση και τι θα δούμε το επόμενο διάστημα και με τα φωτοβολταϊκά. Κύριε Μανατίδη, ξέρετε τι λένε οι πολίτες. Γιατί δεν έρχεται εδώ η διοίκηση της ΔΕΗ, ο Υπουργός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να ενημερώσει τους πολίτες τόσο για την απολιγνητοποίηση, όσο και για την μετοχοποίηση, παύλα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Παλιά όλο το ΔΣ της ΔΕΗ ήταν εδώ πάρα πολύ συχνά. Και τότε και με το σεισμό, το θυμάστε πολύ καλά, ήταν εδώ συνεχώς. Γιατί δεν έρχονται λοιπόν από κοντά να εξηγήσουν πώς έχει η κατάσταση και τι πρέπει να περιμένουν για την επόμενη μέρα οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ναι. Δέχομαι ότι καλό είναι να ενημερώνονται οι πολίτες για όλα τα ζητήματα. Μερικά ζητήματα είναι αμιγώς επιχειρησιακά, τα οποία αποφασίζονται από τους μετόχους και για τα οποία ασφαλώς θα πρέπει να ενημερωθούμε και επίσης να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς στην αποτελεσματική συμμετοχή μας στη νέα εποχή για τη ΔΕΗ. Παραδείγματος χάρη, το είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα μπορεί η Περιφέρεια, οι Δήμοι να πάρουν μετοχές από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Θα αισθανθούν δηλαδή και οι πολίτες ότι η επιχείρηση αυτή είναι και δική τους. Είναι ένα ζητούμενο επίσης και αυτό εκτιμώ. Επειδή όμως εγώ έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ χειρίζεται τα θέματα, είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι και η ενημέρωσή μας αλλά και η παρουσίαση των ζητημάτων και των επιπτώσεων που θα έχει μια τέτοια ενέργεια η οποία καταρχήν έχει αποφασιστεί. Είναι χρόνος δελτίου, θέλω να ρωτήσω. Είναι χρόνος δελτίου, θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά βέβαια, αν υπάρχει ενδιαφέρον για την αυτοδίκηση. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, κύριε Μανατίδη. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και γεροί. Ευχαριστώ.